Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε εδώ στο Ζάπιο για άλλη μια πολύ σημαντική συζήτηση από το Delphi Economic Forum. Να πούμε για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, καθώς παρά την πανδημία και τις δυσκολίες, αυτός ο θεσμός συνεχίζεται. Λοιπόν, σήμερα είναι μια πραγματικά σημαδιακή μέρα. Ίσως είναι και τυχαίο, μάλλον. Ίσως είναι και συγκυριακό που κάνουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση. Ανοίγει και επίσημα ο τουρισμός. Και είμαστε όλοι πολύ αισιόδοξοι, να ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα είναι μια πολύ πολύ καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Έχουμε λοιπόν σήμερα τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος είναι κοντά μας βεβαίως και χτες κάνατε και τις ανακοινώσεις για το επίσημο άνοιγμα. Ευχαριστώ τον Delphi Forum, γιατί δεν το υπολογίζαμε έτσι όταν κάναμε τις συνεννοήσεις, αλλά έτυχε αλλά και είμαστε... Αλλά συνέπεσε η μέρα. Και είναι πράγματι πολύ ευχάριστο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να ανοίξουμε τον ελληνικό τουρισμό. Θα τα πούμε, θα μας τα πείτε όλα αναλυτικά, Υπουργέ. Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας την κυρία Πέγγι Αντωνάκου, η οποία είναι επικεφαλής ενός κολοσσού της Google στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Και μαζί με την κυρία Αντωνάκου θα συζητήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν προκειμένου κολοσσοί σαν την Google να στηρίξουν την ελληνική οικονομία, να στηρίξουν την ανάπτυξη και βεβαίως να στηρίξουν και να διευκολύνουν τον τουρισμό στη χώρα μας. Καλώς μας ήλθατε και εσείς. Καλημέρα και από μένα. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να είμαστε εδώ πέρα σήμερα όλοι μαζί σε αυτή την τόσο σημαδιακή μέρα για την ελληνική οικονομία, την μέρα που ανοίγει ξανά ο ελληνικός τουρισμός. Θα πούμε πολλά και από την πλευρά μου θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια στη διοργάνωση αυτού του γεγονότος που γίνεται πλέον παγκόσμιας εμβέλειας. Ήμουνα από την πρώτη μέρα αυτής και είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται παρά τις δυσκολίες του κορονοϊού. Λοιπόν, κανονικά θα πρέπει να δώσω Υπουργέ το λόγο στην κυρία, όμως συμφωνήσαμε και οι δύο να ξεκινήσουμε με εσάς, καθώς έχουμε τα νέα για τον ελληνικό τουρισμό. Οπότε νομίζω δικαιωματικά ανοίγετε εσείς την κουβέντα. Ωραία. Θα κάνουμε κάποιες τετράλεπτες τοποθετήσεις για να έχουμε μετά τη δυνατότητα να κάνουμε μια κουβέντα. Παρακαλώ, Υπουργέ, λόγος σε εσάς. Πράγματι, είναι πάρα πολύ σημαντική η σημερινή στιγμή. Η χώρα μας φέτος επέλεξε και πρωτοπόρησε, αν θέλετε, σίγουρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εγώ θα έλεγα και σε παγκόσμιο, διότι τα παρακολουθούμε σε όλους τους φορείς και τους οργανισμούς, επέλεξε να δώσει ένα καθαρό μήνυμα για το ότι μπορεί να ανοίξει ο τουρισμός. Αυτό πρέπει να γίνει με κανόνες. Δεν είμαστε μια χώρα η οποία λέει ανοίγουμε και ελάτε όποιος θέλει χωρίς προϋποθέσεις. Το κάνουμε με κανόνες και με σεβασμό στην υγειονομική ασφάλεια. Η ασφάλεια και οι διακοπές, η ασφάλεια και η ανοιχτή οικονομία μπορούν να βρουν σημείο ισορροπίας. Και αυτό αποδεικνύεται με τον ελληνικό τουρισμό. Υπάρχουν λοιπόν κανόνες, διαδικασίες και τα μηνύματα, αν θέλετε, είναι ευχάριστα. Γιατί είχα την ευκαιρία να βρεθώ σε πάρα πολλές χώρες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την τουριστική μας αγορά, για την τουριστική κίνηση και έχουμε πολύ, πολύ ευχάριστα μηνύματα. Στην Γαλλία, στην οποία θα βρεθώ τις επόμενες μέρες, είμαστε πρώτοι σε κρατήσεις. Στην Αμερική έχουμε για πρώτη φορά 10 απευθείας πτήσεις και μάλιστα ανακοινώθηκε και μία αμερικάνικη πτήση η οποία θα μείνει και το χειμώνα από την Delta Airlines από τη Νέα Υόρκη. Στην Μεγάλη Βρετανία η θέληση και η όρεξη για να έρθει ο κόσμος στη χώρα μας είναι απτή. Υπάρχουν τα γνωστά ζητήματα σε σχέση με την κατηγοριοποίηση της χώρας μας, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι τα πακέτα και οι πτήσεις προς συγκεκριμένους προορισμούς δεν σταμάτησαν παρόλο το πορτοκαλί. Αυτό δείχνει πόσο ο Βρετανός τουρίστας θέλει να έρθει στην χώρα μας. Η Πολωνία έφερε, πέρσι ήταν η χώρα με τη μικρότερη πτώση. Ανέβηκε θέσεις και είναι στην πέμπτη θέση σε σχέση με τον αριθμό των τουριστών και φαίνεται ότι επεκτείνεται και η διάθεση των Πολωνών να έρθουν στη χώρα μας. Στη Γερμανία είχαμε τα πιο θετικά νέα. Μια εβδομάδα μετά την επίσκεψή μου, οι Γερμανοί άλλαξαν το στάτος της χώρας μας και έτσι επιτρέπεται να γυρίσεις από τη χώρα μας χωρίς καραντίνα από χθες. Αυτό έγινε συντονί. Αυτό είναι είδηση τώρα που βγάζετε, Υπουργέ. Γερμανία, λοιπόν. Γερμανία. Είναι η νούμερο ένα αγορά για μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα μπει πολύ γρήγορα στις βάσεις αυτή η αγορά. Φυσικά με τη Ρωσία έχουν γίνει πάρα πολλές ενέργειες. Οι συνεννοήσεις είναι συνεχείς και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε θετικά νέα και από εκεί. Συνολικά, λοιπόν,
η εικόνα είναι η εξής, ότι πρώτον η χώρα μας είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, δεύτερον η χώρα μας πρωτοπορεί σκεπτόμενη μπροστά 2-3 μήνες, θυμίζω το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό, η χώρα μας είναι έτοιμη, θα είναι έτοιμη από την πρώτη μέρα του πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού, 1η Ιουνίου, σε 2 εβδομάδες, δεν ξέρω αν οι άλλες χώρες θα είναι έτοιμες, εμείς θα είμαστε έτοιμοι την πρώτη μέρα, η χώρα μας δείχνει και στις υπόλοιπες πώς θα ανοίξει. Και κλείνω με αυτό ότι εμείς δεν θέλουμε να είμαστε η μόνη χώρα που είναι ανοιχτή. Αυτό δεν είναι μια ισορροπημένη αγορά και δεν πρόκειται να αποφέρει μέσω μακροπρόθεσμα κέρδη. Η χώρα μας θέλει να είναι όλοι ανοιχτοί και να δείξουμε και να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία υγειονομικά. Οι γιατροί μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να μπορέσουμε να στήσουμε όλο αυτό και όλες οι υπηρεσίες, θέλω να τις ευχαριστήσω δημόσια, αλλά κυρίως ο ιδιωτικός τομέας, πέρσι απέδειξαν ότι μπορούν να τηρηθούν με ευλάβεια τα πρωτόκολλα και να μείνουν όλοι ασφαλείς στη χώρα μας. Μάλιστα. Το ίδιο θα κάνουμε και φέτος. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι, Υπουργέ, ο ιδιωτικός τομέας και δικολοσί σαν την Google, την οποία εκπροσωπεί σήμερα η επικεφαλής Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική θέση και χαίρομαι που είναι μια γυναίκα στο τιμόνι της Google σε αυτή την περιοχή. Πώς λοιπόν οι οργανισμοί σαν την Google μπορούν να διευκολύνουν τον ελληνικό τουρισμό και ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, κυρία Αντωνάκου, να φέρουν, να δώσουν εργαλεία στους τουρίστες από όλο τον κόσμο να καταφέρουν να επισκεφτούν τη χώρα μας. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ. Καταρχάς θέλω να τονίσω ότι είναι δεδομένη η δέσμευση της Google στο να στηρίξει διαχρονικά την οικονομική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Θέλω να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι εχθές από αυτό εδώ το φόρουμ ο πρόεδρος της Google για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική ανακοίνωσε μια χρηματοδότηση 500.000 δολαρίων η οποία έρχεται πάνω από μια αντίστοιχη χρηματοδότηση 1 εκατομμύριο δολαρίων πέρσι τέτοιο καιρό, η οποία πηγαίνει στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, που είναι και οργανώσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν την κρίση στη ρίζα της, προκειμένου να σιγουρευτούμε ότι κανένας δεν μένει πίσω σε αυτή την οικονομική ανάκαμψη, όλες οι οικονομικές ομάδες. Απλά θέλω να το αναφέρω σε τι επίπεδο υπάρχει η δέσμευση αυτή της Google προς την Ελλάδα. Τώρα, ερχόμενοι προς το κομμάτι του τουρισμού, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφέρω και εγώ πάλι πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός για την ελληνική οικονομία. Περίπου το 1 πέμπτο της οικονομίας μας και το 1 τέταρτο περίπου των θέσεων εργασίας. Mm-hmm. Είμαστε εδώ από την πλευρά της λύσης σε μια πολύ δυσκολή συγκυρία για τον ελληνικό τουρισμό. Θέλω να ανακοινώσω λοιπόν ότι φέρνουμε στην Ελλάδα τώρα ένα εργαλείο το οποίο λέγεται Travel Insights, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, δίνει την ευκαιρία και σε κυβερνήσεις και σε κυβερνητικούς φορείς, αλλά και σε επαγγελματίες του τουρισμού, να βλέπουν τα δεδομένα τα οποία έχει η Google σε σχέση με τον τουρισμό, real time, και να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις σε σχέση με αυτά. Άρα, ποιες χώρες αναζητούν να έρθουν οι τουρίστες στην Ελλάδα, πού θέλουν να πάνε συγκεκριμένα, σε ποια περιφέρεια, σε ποια πόλη, τι αναζητούν σε σχέση με τα ξενοδοχεία. Αυτά βοηθούν σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι σε κυβερνητικό επίπεδο, βοηθούν ώστε να παίρνονται αποφάσεις, πού είναι πιο σημαντικό να κάνουμε συμφωνίες, πού είναι πιο σημαντικό να διευκολύνουμε την έλευση των τουριστών. Και από την άλλη, σε επίπεδο επαγγελματία, δίνονται επίσης συμβουλές στο τι πρέπει να γίνει, γιατί υπάρχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, όπου μιλάμε για έναν τομέα ο οποίος κατά βάση απαρτίζεται από μικρομεσαίες οικογενειακές σχεδόν επιχειρήσεις, οι οποίες απευθύνονται σε ένα παγκόσμιο κοινό. Σωστό. Άρα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το τεχνολογικό πλούτο που υπάρχει εκεί έξω, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτούς τους τουρίστες. Τα καλά νέα που έχω και εγώ να προσθέσω, τα καλά νέα που μόλις είπε ο Υπουργός, είναι ότι βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον για την Ελλάδα στα στοιχεία του Απριλίου έχει ανέβει σχεδόν 50% σε σχέση με πέρσι και το Μάιο ήδη έχει υπερδιπλασιαστεί. Mm-hmm. Άρα βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον για τον τουρισμό της Ελλάδας είναι δύσκολο να προβλέψει αυτή τη στιγμή τι θα γίνει, γιατί η δημόσια υγεία προφανώς προέχει, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε ότι μόλις όλοι μπορούμε και έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε με ασφάλεια, θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα θέλουμε να κάνουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και κρατώ αυτό το αισιόδοξο μήνυμα. Το γεγονός δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι ψηλά στο ενδιαφέρον των αναζητήσεων. Και Υπουργέ, θα ήθελα να μείνουμε λίγο στην σημασία πλέον του ψηφιακού μετασχηματισμού σε ό,τι αφορά στον τουρισμό. Πολύ απλά δηλαδή, πώς μπορούμε να φέρουμε τον τουρίστα από τη Νέα Ζηλανδία που κάθεται στην αυλή του και θα δει στο ίντερνετ μία φωτογραφία από τον μπαλκόνι της γιαγιάς στην Αμοργό ή στο αγαπημένο μου Βουργαρέλη και αυτούς θα τους φέρουμε σε επαφή. Έτσι, πράγματι. Καταρχήν να πούμε πόσο σημαντική είναι η πρωτοβουλία αυτή, το να έρθει το Insight στη χώρα μας.
και να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου την μακροχρόνια συνεργασία που έχουμε με την Google. Πέρσι θυμάστε όλοι το Greece from Home, κάτι που συνεργαστήκαμε πολύ εντατικά για να το υλοποιήσουμε. Ένα ολόκληρο πλάνο εκπαίδευσης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ψηφιακά εργαλεία, το οποίο αναπτύχθηκε από την Google στη χώρα μας και σε μερικές άλλες χώρες. Και τώρα το Google Insights, το οποίο θα βοηθήσει και το Υπουργείο μας να παίρνει σωστά δεδομένα και τις σωστές αποφάσεις. Δεν είναι τυχαία αυτά τα νούμερα τα οποία αναφέρθηκαν ήδη. Είναι αποτέλεσμα και απόρρια της καλής εικόνας της χώρας μας, της καλής υγειονομικής κατάστασης την οποία έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, αλλά και το γεγονός ότι όσοι ήρθαν στη χώρα μας πέρσι μετέφεραν μια εικόνα ασφάλειας και σιγουριάς. Ερώτηση, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον που αποδεικνύεται μέσα από τις έρευνες της Google μπορεί να μετουσιωθεί σε κρατήσεις, γιατί βλέπουμε ότι είμαστε πίσω στις κρατήσεις. Βλέπετε αυτό να εκφράζεται σε κρατήσεις? Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Σήμερα, με τη Μεγάλη Βρετανία να μας έχει βάλει στο πορτοκαλί, με όλες αυτές τις δυσκολίες που έχει κάποιος Βρετανός για να γυρίσει, είμαστε τρίτη χώρα σε κρατήσεις στην Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή το ενδιαφέρον είναι τόσο μεγάλο, τόσο ουσιαστικό και σημαντικό, που δεν μπορεί να το αγνοήσει κανένας. Στην Αμερική είμαστε η πρώτη χώρα ευρωπαϊκή σε σχέση με τις κρατήσεις και την ανάκαμψη. Προφανώς, είναι προφανές ότι φέτος θα έχουμε μια χρονιά του late booking και super late booking. Δηλαδή θα κλείσει την Παρασκευή για το Σάββατο. Άρα τα νούμερα είναι δύσκολα να τα προβλέψει κανείς. Όμως υπάρχουν όλα τα δείγματα της υπεροχής της χώρας μας. Οπότε πιστεύω ότι όλα αυτά θα μετουσιωθούν στο τέλος του καλοκαιριού και να σας πω και κάτι, φέτος έχουμε και μια μοναδική ευκαιρία να επεκτείνουμε τη σεζόν. Αυτός το στρατηγικό στόχος που τον λέμε αλλά δεν τον πιστεύουμε. Ήδη η χώρα μας από πέρσι κάναμε τη στρατηγική απόφαση να διαφημιζόμαστε όλο τον χρόνο. Είμαστε μια χώρα η οποία έλεγε είμαστε προορισμός όλο τον χρόνο και δεν διαφημιζόμασταν καν όλο τον χρόνο. Το ελάχιστο και αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς. Άρα ξεκινήσαμε σε αυτό. Φέτος όμως θα έχουμε σύμμαχο τη ζήτηση και νομίζω θα δούμε και αποτελέσματα και σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, Travel Insights τώρα. Ωστόσο, η Google έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια για τον ελληνικό τουρισμό και για την προβολή, αλλά και μέσα από εργαλεία για να διευκολύνει τον κόσμο. Ναι, πραγματικά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ στρατηγική η συνεργασία και το ενδιαφέρον στο κομμάτι του τουρισμού και μακρόχρονο και με το Υπουργείο και με το ΕΟΤ και με τις κατατόπους περιφέρειες. Είναι πολύ σημαντικό να το πω αυτό. Υπολογίζουμε ότι περίπου την τελευταία πενταετία και λίγο περισσότερο εξαετία ίσως έχουμε εκπαιδεύσει σχεδόν 200.000, 185.000 για να είμαι ακριβής, επαγγελματίες του τουρισμού. Αυτό μπορεί να είναι από κάποιον ο οποίος απλά θέλει να φτιάξει κάτι, να ξεκινήσει κάτι, μέχρι ένα ξενοδοχείο, ένα εστιατόριο ή οτιδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και αυτό το έχουμε κάνει. Έχουμε ταξιδέψει, όταν μπορούσαμε να ταξιδεύουμε, το κάναμε αυτό πραγματικά από περιφέρεια σε περιφέρεια, από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τα νησιά του Αιγαίου κτλ. Του Ιωνίου. Τώρα το κάναμε πλέον ψηφιακά, δηλαδή και μέσα στην πανδημία δεν σταματήσαμε. Υπολογίζαμε περίπου 30 με 40.000 κόσμο ότι συνεχίσαμε να εκπαιδεύουμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά το Greece from Home, το οποίο ανέφερε ο Υπουργός. Είναι λοιπόν κάλεσμα αυτό και από την πλευρά μου για όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού να βρουν τα εργαλεία μας, να βρουν τα προγράμματά μας. Είναι όλα δωρεάν, είναι όλα πλέον ψηφιακά. Μπορείς να τα κάνεις από όπου και να βρίσκεσαι, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Κλείνεις ραντεβού και μπορείς να έχεις αυτή την πρόσβαση. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρω ότι αυτές οι εκπαιδεύσεις δεν γίνονται μόνο σε εργαλεία της Google. Αλλά γίνονται σε εργαλεία γενικότερα που έχουν χρησιμότητα για τον τομέα του τουρισμού. Είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρω αυτό. Και επίσης σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δηλαδή, πώς μπορείς να φτιάξεις ένα επιχειρηματικό πλάνο, πώς μπορείς να φτιάξεις ψηφιακό μάρκετινγκ, τη στρατηγική σου, συμβουλές για ξενοδόχους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για όποιον είναι εκεί έξω τώρα και ψάχνει να βρει πώς θα φτάσει με τον καλύτερο τρόπο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μετά από το άνοιγμα του τουρισμού είναι μια εποχή όπου ο ανταγωνισμός μάλλον θα είναι πιο εντατικός από ποτέ και σε πολλά επίπεδα. Πολύ διαφορετικός από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Σωστά. Έτσι. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό η πληροφορία, η σωστή πληροφορία να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο ο οποίος ψάχνει να σε βρει. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, Υπουργέ, κύριε Θεοχάρη, είπαμε, ανοίξαμε. Σας περιμένουμε, μακάρι όλα να πάνε καλά. Ωστόσο, δεχτήκατε πολύ μεγάλη κριτική
ότι ενδεχομένως βιαστήκατε, ότι και πέρσι άνοιξε ο τουρισμός, αλλά κατά πολλούς πέρσι ο τουρισμός έφερε περισσότερα κρούσματα και ότι όλο αυτό έγινε σε μια περίοδο που τα κρούσματα είναι υψηλά. Έτσι. Έχουμε ακόμα καθημερινά χιλιάδες κρούσματα, έχουμε πολλούς θανάτους, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους διασωληνωμένους. Είμαστε πραγματικά σε συνθήκες ασφάλειας ή πηγαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά και αυτή η μπλε ελευθερία μπορεί στο τέλος να γυρίσει σε κάτι μαύρο? Καθόλου. Σε καμία περίπτωση. Καταρχήν, να συμφωνήσω με κάτι που είπε προηγουμένως η κυρία Αντωνάκου, ότι φέτος θα έχουμε ισχυρότατο ανταγωνισμό. Και ο ανταγωνισμός θα είναι διπλός. Θα έχουμε τον εσωτερικό ανταγωνισμό, διότι φέτος θα ανοίξουν όλα τα ξενοδοχεία και άρα θα έχουμε μια μάχη τιμών και να μην έχει ανησυχίες κάποιος για ψηλές τιμές. Πραγματικά η προσφορά θα είναι πολύ μεγαλύτερη και φυσικά θα έχουμε τον συνολικό ανταγωνισμό, τον εξωτερικό, το διεθνή, όλων των χωρών, οι οποίες όλες με κάποιο τρόπο θα ανοίξουν, καθότι τα εμβόλια αλλάζουν την κατάσταση. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι νωρίς και από πριν για να μπορούμε να μιλήσουμε για την επιτυχία του ελληνικού τουρισμού. Λοιπόν, σε δύο επίπεδα πρέπει κάποιος να απαντήσει στην κριτική για να τελειώνει και αυτή η κουβέντα, η οποία κατά την άποψή μου είναι λίγο μίζερη και σίγουρα στα όρια της δυσφήμισης της χώρας μας. Έχω ένα γράφημα, αν μπορούμε να δείξουμε, στο οποίο δείχνει την πορεία των περιπτώσεων στη χώρα μας. Βλέπετε όλη την περσινή χρονιά, ο Αύγουστος ίσα που φαίνεται, με 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια ανθρώπους φιλοξενούμενους και ήμασταν flat, φυσικά το δεύτερο και το τρίτο κύμα, τα οποία είναι στο Νοέμβριο και στις αρχές του έτους, και τώρα είμαστε στην καθαρά στην πτωτική του πορεία. Οπότε πρέπει πια να μην συζητάμε για την επίπτωση του τουρισμού. Πρέπει αυτό το λανθασμένο επιχείρημα να πάει στη θέση που του αξίζει, που είναι στο πουθενά. Τώρα, βεβαίως, η ανησυχία δεν είναι δυσφήμιση, Υπουργέ. Νομίζω ότι είναι λογικό να ανησυχούν οι πολίτες και οι επιχειρηματίες του κλάδου. Συμφωνώ. Η ανησυχία πρέπει να υπάρχει και η ανησυχία η δικιά μας μετουσιώνεται σε πράξεις και σε δράσεις και συγκεκριμένες μεθοδολογίες. Άλλο αυτό, άλλο όμως να μιλάμε για το παρελθόν σαν να ήταν μια αποτυχία, όταν ο WTTC, ο ΣΕΤΕ του κόσμου, όλες οι πολυεθνικές του τουρισμού, όλες οι μεγάλες εταιρείες και κάποιες μικρότερες είναι εκεί πέρα. Είναι δηλαδή η διεθνής φωνή του ιδιωτικού τομέα του τουρισμού, μας βραβεύει ως την καλύτερη χώρα στο άνοιγμά μας πέρσι. Άρα εδώ έχουμε ένα ανεξάρτητο φορέα, δεν μπορεί κανένας να κατηγορήσει ότι το Υπουργείο το δημιούργησε αυτό. Πήραμε το βραβείο για το καλύτερο και ασφαλέστερο άνοιγμα του τουρισμού παγκοσμίως πέρσι και συνεπώς αυτό τουλάχιστον πρέπει να μας κάνει να νιώθουμε περήφανος. Για φέτος όμως. Φέτος έχουμε ολοκληρωμένο σύστημα που χτίζει πάνω στην εμπειρία του περσινού μας συστήματος και το κάνει ακόμα καλύτερο λόγω των εμβολίων και λόγω των γρήγορων τεστ. Έχουμε συγκεκριμένες προϋποθέσεις πριν από τις οποίες πρέπει να πληρούνται πριν ταξιδέψει κάποιος. Έχουμε σύστημα στοχευμένης δειγματοληψίας στα αεροδρόμια μας για να κρατηθούμε ασφαλείς. Έχουμε ξενοδοχεία απομόνωσης σε όλες τις περιοχές της χώρας, ώστε να κρατήσουμε τους ανθρώπους που βγαίνουν θετικοί με τις οικογένειές τους. Χωρίς κόστος για τον τουρίστα που έρχεται. Έχουμε τα πρωτόκολλά μας, τα οποία επικαιροποιήθηκαν και κράτησαν όλους τους ασφάλειες. Και κλείνω ότι έχουμε και τον εμβολιασμό με τη γαλάζια ελευθερία, με την προτεραιοποίηση στον τομέα του τουρισμού, η οποία δίνει σε όλους αισιοδοξία. Άρα είμαστε 100% σίγουροι πως όλα θα πάνε καλά, διότι είμαστε από πάνω σε αυτό το ζήτημα. Μακάρι όλα να πάνε καλά και θα ήθελα το τελευταίο λεπτό που έχουμε να το δώσουμε στην κυρία της Google, την κυρία Αντωνάκου. Λοιπόν, η τεχνολογία ήρθε για να μείνει την περίοδο της πανδημίας. Η Google παίζει ένα πρωταρχικό ρόλο. Πώς να κλείσουμε, κυρία Αντωνάκου, αυτή τη συζήτηση? Εγώ κλείνοντας θα έλεγα ότι θα έλεγα αυτό το κλισέ που λέμε τώρα, ότι ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Στο δικό μας τον τομέα είναι αυτός ο πρωτόγνωρος συνδυασμός μεταξύ του εφέκ της πανδημίας και ενός τεράστιου τεχνολογικού άλματος το οποίο έχει συμβεί τον τελευταίο χρόνο. Και νομίζω ότι από τη δική μας πλευρά είναι μεγάλη χαρά και συγκίνηση να συνεργαζόμαστε σε αυτή την προσπάθεια ανάκαμψης του τουρισμού, σε αυτή την εθνική προσπάθεια, θα έλεγα. Και είναι επίσης ωραίο να θυμόμαστε σαν Έλληνες πόσο ευλογημένοι είμαστε που ζούμε σε αυτή την τόσο όμορφη γωνιά του πλανήτη που ο κόσμος παγκοσμίως θέλει να έρθει να επισκεφθεί. Και καλή μας επιτυχία.
Λοιπόν, αυτό να ευχηθούμε όλοι, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Θεοχάρη, να ευχαριστήσω την κυρία Αντωνάκου, την επικεφαλής της Google της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πραγματικά να πάνε όλα καλά αυτό το καλοκαίρι για τον ελληνικό τουρισμό. Να είστε όλοι και όλες καλά. Δίνουμε τη σκητάλη στους επόμενους ομιλητές, στο επόμενο πάνελ.